Μισελ, προμηθεία, κοινωνία. Σε αυτά τα λίγα λεπτά, μέχρι να προετοιμαστεί η Θεία Κοινωνία, έχουμε την ευκαιρία κι εμείς να δούμε, να ατενίσουμε τον Σταυρό του Κυρίου και να εμβαθύνουμε στο μυστήριο που αυτός κρύβει. Ένα μυστήριο και κρυμμένο από αιώνων. Ήταν άγνωστος ο Σταυρός του Κυρίου πριν έρθει ο Χριστός στη γη, προ Χριστού. Ήταν άγνωστη η δύναμη και η χάρις που εμείς τώρα απολαμβάνουμε και ζούμε. Και υπήρχαν μεν κάποιες εικόνες του Σταυρού, αλλά αυτές ήταν μόνο εικόνες, σύμβολα, που έλεγαν ότι κάτι άλλο μεγαλύτερο πρόκειται να έρθει. Τι δηλαδή, είχε αφήσει ο Θεός να φανεί η δύναμη του Σταυρού μέσα από κάποια γεγονότα στη ζωή των Ισραηλιτών με κάποιες προτυπώσεις του Σταυρού, έτσι ώστε να προετοιμαστεί ο περιούσιος λαός του Θεού για να δεχθεί μετά αυτό το όπλο και να αντιληφθεί τη μεγάλη δύναμη που κρύβει. Σταυρών χαράξας, Μωσής, ψάλαμε στον όρθρο στις Καταβασίες, και είναι αυτή μία από τις προτυπώσεις του Τιμίου Σταυρού, που λέει δηλαδή εκεί ότι ο Μωυσής με το φωτισμό του Θεού οδήγησε τους Ισραηλίτες έξω από την Αίγυπτο και από δούλοι έτρεξαν πλέον ελεύθεροι για να πάνε να κατακτήσουν τη γη της Επαγγελίας, αλλά πίσω τους τους κατεδίωκαν οι Αιγύπτιοι. Ολόκληρος λαός πορευόταν και πίσω οι Αιγύπτιοι να τους καταδιώκουν. Μπροστά τους η Ερυθρά θάλασσα. Τι να κάνουν? Να γυρίσουν πίσω ήταν η δουλεία, να πάνε μπροστά είναι η θάλασσα. Τότε ο Μωυσής έκανε το μεγάλο θαύμα με τη δύναμη του Σταυρού, χωρίς να ξέρει τότε και να γνωρίζει βέβαια, αλλά όμως έτσι, με το φωτισμό του Θεού, πήρε το ραβδί του και έκανε αυτή την κάθετη κίνηση με το ραβδί. Και όπως έκανε την κάθετη κίνηση από τον ουρανό μέχρι τη γη, από πάνω μέχρι κάτω, τότε είδαν τα κύματα της θαλάσσης, τα νερά της θαλάσσης να σχίζονται στα δύο και να ανοίγει ένα πέρασμα, έτσι ώστε να περάσουν οι χιλιάδες αυτοί των Εβραίων που πλέον πέρασαν και διάβηκαν την Ερυθρά θάλασσα ελεύθεροι. Αλλά πίσω τους έρχονταν οι Αιγύπτιοι. Μόλις πέρασε και ο τελευταίος Ισραηλίτης, τότε γύρισε ο Μωυσής και έκανε τώρα την άλλη κίνηση. Αφού είχε κάνει πρώτα την κάθετη κίνηση με το ραβδί του, τώρα έκανε την οριζόντια. Και τι έγινε με αυτό? Τα νερά της θαλάσσης πάλι ενώθηκαν. Σταυρό σχημάτισε ο Μωυσής, σταυρό χάραξε, σταυρών χαράξας Μωυσής, επευθείας ράβδο την Ερυθράν διέτεμε. Αυτό είναι το σχήμα του Σταυρού που είπαμε ήταν μια προτύπωση τότε στα χρόνια της Παλαιάς Διαθήκης. Και άλλες τέτοιες προτυπώσεις έχουμε στην Παλαιά Διαθήκη. Πάλι με τον Μωυσή, όταν φίδια είχαν επιτεθεί στους Ισραηλίτες, όταν φίδια σκόρπιζαν θανατικό εκεί στις σκηνές που κατοικούσαν, γιατί έμεναν σε σκηνές. 40 χρόνια περιπλανιόντουσαν στην έρημο και έστειναν τις σκηνές όπου μπορούσαν εκεί για να μείνουν. Τα φίδια αυτά, τα φαρμακερά, σκόρπιζαν το θάνατο. Αλλά τότε ο Μωυσής πήγε και έκανε προσευχή στο Θεό και πάλι με το φωτισμό του Θεού πήρε ένα χάλκινο φίδι. Έφτιαξε ένα χάλκινο φίδι και αυτό το στερέωσε πάνω σε ένα ξύλο, έτσι ώστε αυτό το χάλκινο φίδι πάνω στο ξύλο να σχηματίζει σταυρό. Και είπε στους Ισραηλίτες να κοιτάτε αυτό εδώ το σημείο, να κοιτάτε αυτό το χάλκινο φίδι πάνω στο ξύλο και όταν βλέπετε εκεί να ξέρετε ότι θα θεραπεύεστε και δεν θα σας δηλητηριάζουν τα φίδια. Και έτσι και έγινε. Και κανένα φίδι δεν μπόρεσε να σκοτώσει τον Ισραηλίτη που κοίταζε στο χάλκινο φίδι που είχε υψώσει ο Μωυσής εκεί στην έρημο πάνω στο ξύλο. Ήταν και άλλες πολλές προτυπώσεις. Τώρα όμως δεν ζούμε προ Χριστού. Δεν ζούμε πριν στα χρόνια της Παλαιάς Διαθήκης για να πούμε ότι δεν γνωρίζουμε τη δύναμη του Σταυρού. Εμείς ζούμε στην Κοινή Διαθήκη. Ζούμε μέσα στη χάρη και στην αγάπη του Εσταυρωμένου.
διότι είδαμε και μας αποκαλύφθηκε αυτό το μεγάλο μυστήριο, ότι ο Θεός εφανερώθηκε εν σαρκή, ήρθε ο Θεός στον κόσμο, έγινε άνθρωπος και σταυρώθηκε. Και από τότε που ανέβηκε πάνω στο σταυρό, αυτό που ήταν ένα όργανο καταδίκης για τους εγκληματίες, έγινε πηγή χάριτος και δύναμης και ευλογίας. Γι' αυτό και ήρθαμε σήμερα εδώ. Γιατί γνωρίζουμε ότι από τη στιγμή που ο Κύριος ανέβηκε πάνω στο σταυρό και νίκησε πάνω στο σταυρό το θάνατο, νίκησε τον διάβολο και τον κατετρόπωσε, από τότε γνωρίζουμε ότι έχουμε κι εμείς με τη δύναμη του σταυρού ένα όπλο στα χέρια μας. Κάνουμε το σταυρό μας ορθοδόξος, ενωμένα τα τρία δάκτυλα εις τύπον της Αγίας Τριάδος, και κάνοντας το σταυρό μας, σημειώνοντας το επάνω στο σώμα μας, γνωρίζουμε ότι έτσι έχουμε χάρη και δύναμη. Αισθανόμαστε την ασφάλεια και την ειρήνη που μας δίνει ο εσταυρωμένος και Αναστάς Κύριος. Βγαίνουμε από το σπίτι μας κάθε πρωί, θα κάνουμε το σταυρό μας. Θα μπούμε πάλι μέσα, θα κάνουμε το σταυρό μας. Ξεκινάμε την ημέρα μας με το σταυρό μας και έτσι την τελειώνουμε. Ξεκινάμε το φαγητό μας με το σταυρό μας και πάλι το σφραγίζουμε με ευχαριστία κάνοντας το σταυρό μας. Ο σταυρός μας αγιάζει όλη τη ζωή μας. Έτσι ο σταυρός του Κυρίου μας ασφαλίζει. Ήταν ένας άνθρωπος του Θεού πριν μερικούς μήνες που έφυγε από το εξοχικό του και είχε την καλή συνήθεια. Κάθε φορά που φεύγει, έτσι τον έμαθαν οι γονείς του, να σταυρώνει το σπίτι. Ύστερα από ένα μήνα όταν γύρισε και πάλι είδε στενοχωρημένος τους γείτονες δίπλα να τους έχουν κλέψει. Είχαν επιτεθεί ληστές στα σπίτια. Αλλά τι θαυμαστό, όλα τα σπίτια τα είχαν πειράξει ληστές. Στο δικό του το σπίτι που είχε σφραγίσει με τον τύπο του Τιμίου Σταυρού, με το σημείο του Τιμίου Σταυρού, αυτό ήταν απείραχτο και δόξασε το Θεό και έκανε το σταυρό του. Πόσα θαύματα κι εμείς βλέπουμε μικρά ή μεγάλα στην καθημερινή μας ζωή με τη δύναμη του Τιμίου Σταυρού. Το σταυρό μας και τον σταυρό του Κυρίου, αυτόν προσκυνούμε και την Αγία Ανάσταση δοξάζουμε. Γιατί κάθε φορά που βλέπουμε το σταυρό του Κυρίου, πίσω από το σταυρό γνωρίζουμε ότι υπάρχει η ελπίδα της Αναστάσεως. Και κάθε φορά που ο καθένας σηκώνει και το προσωπικό του σταυρό, στο πνευματικό αγώνα, αλλά και στις δοκιμασίες και στις θλίψεις που μας επισκέπτονται, γνωρίζουμε ότι με τη δύναμη του εσταυρωμένου θα ξεπεράσουμε αυτές τις δοκιμασίες και τις θλίψεις. Ας έχουμε λοιπόν όλοι μας το σταυρό ως δύναμη και χάρη και ευλογία στη ζωή μας και να βλέπουμε μέσα από αυτό το σύμβολο την ελπίδα και τη δύναμη της Αναστάσεως. Αμήν. Με τα φώτα,